Μετά το ρεκόρ αφήξεων στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης για το μήνα Ιούλιο, χαμόγελα και στο λιμάνι του Ηρακλείου, με το πρόσημο της κίνησης να είναι θετικό και χιλιάδες επισκέπτες να αποβιβάζονται καθημερινά. Εν ώψη του 15 Αύγουστου, η κίνηση κορυφώνεται μέρα με τη μέρα. Πόσες μέρες θα μείνετε? 2 μήνες σχεδόν. Ναι, 2 εβδομάδες. Έχω σπίτι εδώ και θα μείνω περίπου 20 μέρες. Θα μείνετε μέρες? 4 μέρες. Έχετε κλείσει ξενοδοχείο? Ναι, τα πάντα. Θα μείνετε μέρες? Ναι, μήνα. Τα ποσοστά αφήξεων στο λιμάνι του Ηρακλείου για το μήνα Ιούλιο σημείωσαν άνοδο 30% σε σχέση με πέρυσι. Πιο συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2022 κατέφθασαν 96.854 επιβάτες στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ τον φετινό Ιούλιο 127.088. Πόσες μέρες θα μείνετε? 10. Έχετε κλείσει? Θα πάμε στο χωριό. Μέχρι τέλος Αυγούστου. Έχετε κλείσει? Όχι, όχι, πατρικό εδώ. Πάω για το φοιτητή, πάω στο φοιτητή. Έχουμε σπίτι, από εδώ είμαστε. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Ηρακλείου κατά τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, ενώ οι απόψεις των επιβατών σχετικά με τις τιμές των ναύλων διείστανται. Εντάξει ήτανε, πετύχαμε τη μείωση εμείς, οπότε όλα καλά. Ακριβούτσικες λίγο. Σας φάνηκαν οι τιμές στα εισιτήρια του καραβιού? Ναι, καλά. Στα ναύλα είναι πιο ακριβά από άλλες χρονιές. Πώς σας φάνηκαν οι τιμές στα εισιτήρια του καραβιού? Φθηνές. Ακριβές αρκετά, αλλά όχι όσο χειμώνας είναι για Κυκλάδες. Ο δύσκολος χειμώνας με το τσουνάμι ακρίβειας φαίνεται να μην στάθηκε εμπόδιο για όλους, αφού οι τυχεροί που κατάγονται από το νησί επέλεξαν να επιστρέψουν εδώ συνδυάζοντας το τερπνό μετά το φελίμου. Και φέτος στο νησί επέλεξαν συντριπτικά αυτοί που ήξεραν ότι θα βρουν ένα σπίτι να τους περιμένει.